αποκεντρωμένη διοίκηση βάζει φρένο στη διανομή κολατσιού στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάτι το οποίο επιχειρεί να πράξει ο Δήμος Πατρέων. Ο πρόεδρος του κοινωνικού οργανισμού κρίνει απαράδεκτη αυτή την απόφαση την ώρα που πολλά παιδιά δεν έχουν χρήματα για το κολατσιό τους. Η Δημοτική Αρχή όμως δεν φαίνεται να υποχωρεί και θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα να προσφέρουν ένα κουλούρι έστω στα παιδιά αδύναμων οικονομικά οικογενειών. Και αυτή την απόφασή μας δεν την έκανε δεκτή η αποκεντρωμένη διοίκηση. Γιατί δεν την έκανε δεκτή? Δεν την έκανε δεκτή βέβαια γιατί υπακούει σε νόμους, σε θεσμούς, σε θεσμικά πλαίσια και επίσης υπακούει στις κατευθύνσεις που παίρνει από την κυβέρνηση και από τους ανάλογους υπουργούς. Το εμείς σαν Δήμος σε συνεργασία και σαν κοινωνικός οργανισμός σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων των σχολείων και σε συνεργασία με τους συλλόγους εκπαιδευτικών και τους διευθυντές των σχολείων ζητήσαμε τουλάχιστον να καλύψουμε άμεσα τα παιδιά που, να το πω έτσι, ομάδες δεν έχουν να φάνε. Η πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, έκανε λόγο για τη διαγραφή του 50% του συνολικού χρέους, αφού είναι γνωστό ότι οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν χρήματα ούτε για να βάλουν θέρμανση στα σχολεία, ενώ οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στη ΔΕΙΑ που είναι αδύνατον να καλυφθούν.